Κύριε Υπουργέ, άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε και θα αναφερθώ και σε αυτά και συνολικότερα σε αυτό που γίνεται εδώ. Ένα λεπτό, συγγνώμη, να βάλω χρόνο ή απλά κάνετε μια παρέμβαση? Ό,τι νομίζετε, κύριε Πρόεδρε, μια παρέμβαση θα κάνω όπως νομίζετε. Πώς, τι χρόνο να βάλω? Βάλτε μου 10 λεπτά το πολύ. Α, ωραία, άρα θα κάνετε, ναι. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς άκουσα με ενδιαφέρον ότι προτίθεστε να κάνετε συγκεκριμένες αλλαγές στο σχέδιο νόμου αυτό, το οποίο μας εστάλει 1:20 το βράδυ του προηγούμενου Σαββάτου. Και το να γίνονται αλλαγές είναι πάντοτε σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να υπογραμμίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ο χρόνος για να γίνει επεξεργασία των αλλαγών αυτών. Ήδη λέτε και προς τιμήν σας ότι επανεξετάζετε κάποια ζητήματα. Να μην εγκλωβιστεί ούτε η Επιτροπή, ούτε η Ολομέλεια σε μία κατεπίγουσα νομοθέτηση ζητημάτων τα οποία ήδη τίθενται σε αναθεώρηση και να μην συνεχιστεί αυτή η διαδικασία η οποία στραγγαλίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Όπως είπα και χτες, εμείς θέτουμε ζήτημα μη συνέχισης με αυτούς τους ρυθμούς της διαδικασίας. Σημειώνω ότι η Επιτροπή μας σήμερα προγραμματίστηκε για τις 2, ενώ μόλις τελείωνε η επίσκεψη της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου στο Κοινοβούλιο. Ενώ ακόμη δεν είχε τελειώσει η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ, στην οποία παρίσταται η βουλευτής μας η κυρία Καραγεωργοπούλου. Ενώ ταυτόχρονα συνεδριάζει άλλη επιτροπή εκτάκτως, η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, και ενώ εκτάκτως στις 3 η ώρα εισήχθη και συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή απόφαση. Ο τρόπος αυτός αποκλείει και τον ουσιαστικό διάλογο και την ουσιαστική επεξεργασία των θεμάτων και νομίζω ότι θα οδηγήσει σε στρεβλές, βεβαιασμένες αποφάσεις στις οποίες εμείς δεν συνενούμε. Επομένως, πρώτον, από πλευράς της πλεύσης ελευθερίας, όπως έκανα και χτες, θέτω εκ νέου για να πάρουν θέση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που χθες συνένεσαν στη διαδικασία. Εγώ το θέτω εκ νέου και ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του. Γιατί εμείς έχουμε πει ότι αυτά τα οποία είναι στρεβλά θα τα αντιπαλεύουμε και αυτά τα οποία είναι σωστά θα τα υποστηρίζουμε. Σίγουρα θα στηρίξουμε, ας πούμε, την αυστηροποίηση διατάξεων που αφορά απιστία τραπεζιτών, να μην έχετε καμία τέτοια αμφιβολία, αλλά δεν θα στηρίξουμε την βεβαιασμένη νομοθέτηση πραγμάτων τα οποία είναι ξένα προς το ποινικό μας δίκαιο και την ποινική δικονομία και όλο το οικοδόμημα του ποινικού δικαίου δεκαετιών, που βεβαίως έχει βληθεί και με την ευκαιρία δυστυχώς άλλων νομοθετημάτων και έχουν γίνει, το γνωρίζετε, πάρα πολλά λάθη νομοθέτησης. Νόμοι ψηφίζονται και ξεψηφίζονται. Αλλάζει και το ποινικό δίκαιο και η ποινική δικονομία κάθε τόσο, χωρίς συνολικό σχεδιασμό και σύστημα, και το ίδιο θα γίνει και με αυτά τα άρθρα. Εάν δεν υπάρξει νυφάλια θεώρηση των ζητημάτων και σωστή συζήτηση. Με προβληματίζει ιδιαιτέρως και το λέω ευθέως, γιατί εγώ δεν είμαι σε αυτούς που μπαίνουν σε διαδικασίες συμφωνιών και μετά κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Με προβληματίζει ιδιαιτέρως ότι ακούω ότι λέτε ότι υπάρχει κάποια συμφωνία με την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Αυτό θα έπρεπε να έχει δημοσιοποιηθεί και να το γνωρίζουν τουλάχιστον οι δικηγόροι. Και αν πράγματι συμβαίνει, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σοβαρό. Όπως είναι πολύ σοβαρό για μας ότι 3 κόμματα της αντιπολίτευσης συνένεσαν στις προηγούμενες διατάξεις να καμφθεί, στις προηγούμενες, με συγχωρείτε, συνεδριάσεις, εκόντες άκοντες οι εκπρόσωποι τους,
συνέλησαν να καμφθεί και να παραβιαστεί ο κανονισμός και το Σύνταγμα. Και χτες που το θέσαμε δεν είπαν τίποτε σε αντίκρουση αυτής της διαδικασίας. Εμείς λοιπόν το θέτουμε εκ νέου και περιμένουμε να... και βρέθηκε και τέταρτο κόμμα που συνένεσε οι Σπαρτιάτες. Λοιπόν, εμείς το θέτουμε εκ νέου να τοποθετηθούν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, οι Σπαρτιάτες, εάν συνενούν σε αυτή... και τα υπόλοιπα βέβαια κόμματα της, Βουλής, εάν συνενούν σε αυτή την ακραία παραβίαση του κανονισμού. Σήμερα η Επιτροπή ορίστηκε για τις 2 η ώρα το μεσημέρι, ενώ χθες η Επιτροπή επί των άρθρων συζήτηση είχε τελειώσει χθες 8 η ώρα το βράδυ. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά 18 ώρες διαφορά, ενώ ο κανονισμός λέει τουλάχιστον 7 ημέρες. Και πάμε για συζήτηση αύριο στην Ολομέλεια στις 10 το πρωί, ενώ ο κανονισμός λέει τουλάχιστον 3 μέρες από τη σύνταξη και κατάθεση της έκθεσης της Επιτροπής. Εμείς δεν συνενούμε σε αυτή την νομοθέτηση, τη θεωρούμε απολύτως αντισυνταγματική και θέλουμε εκτός του να εμποδίσουμε την νομοθέτηση πολύ κακών διατάξεων, θέλουμε να προλάβουμε και λάθη τα οποία θεωρούμε ότι με τον διάλογο και με τον επαρκή χρόνο θα προληφθούν. Θέτουμε λοιπόν ζήτημα αναβολής της διαδικασίας, χρονικής άνεσης επεξεργασίας, με δεδομένο ότι ανακοινώνεται την πρόθεσή σας να γίνουν αλλαγές, να προβλεφθεί και Πέμπτη οπωσδήποτε συνεδρίαση της Επιτροπής μας, όπως επιτρέπει ο κανονισμός, μετά από μία εβδομάδα, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε και εμείς και εσείς τις αλλαγές που έχετε την πρόθεση να φέρετε. Και ζητώ, κύριε Πρόεδρε, επί του ζητήματος αυτού να γίνει ψηφοφορία και να τοποθετηθούν τα κόμματα. Σε σχέση με την θέση σας και αποκάλυψή σας, ότι υπάρχει μια συμφωνία με την Ολομέλεια των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Κοιτάξτε, οι δικηγόροι της χώρας είναι χιλιάδες. Και οπωσδήποτε δεν έχουν εξουσιοδοτήσει την Ολομέλεια να συμφωνήσει κάποιο κείμενο μαζί σας. Θα το ήξεραν. Είναι σοβαρό το να έχει συμβεί κάτι τέτοιο και είναι ερευνητέο. Και προσωπικά μου προκαλεί εξαιρετικά οχληρές σκέψεις το να πληροφορούμε ότι έχουν γίνει συμφωνίες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Από πλευρά σας δημοσιοποιήσατε τη σχετική συμφωνία. Νομίζω ότι έχει μία σημασία και οι εκπρόσωποι της Ολομέλειας των Προέδρων να τοποθετηθούν από αυτού τι ακριβώς συμφωνία έγινε, σε ποιο πλαίσιο και ποιος έδωσε την εξουσιοδότηση και γιατί δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Το λέω δε αυτό, διότι υπήρξε και ένα πρόσφατο γεγονός και σε αυτό θα αναφερθώ. Ενώ δόθηκε εδώ πάρα πολύ μεγάλη μάχη για το φορολογικό νομοσχέδιο και για την τεράστια ζημιά την οποία αυτό προκαλεί, όχι στους δικηγόρους μόνο, σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, σε ανθρώπους του μεροκάματου, στους πολιτές των λαϊκών αγορών, στους κουρίες, σε κάθε αυτοαπασχολούμενο άνθρωπο. Ενώ δόθηκε όλη αυτή η μάχη και ενώ πρόκειται για απολύτως αντισυνταγματικό νομοσχέδιο, δυστυχώς, με πρωτοβουλία από ό,τι καταλαβαίνω του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, προσεκλήθησαν για να μιλήσουν εναντίον του νομοσχεδίου πρόσωπα τα οποία έχουν υπάρξει αρχιτέκτονες των προηγούμενων αντισυνταγματικών νομοσχεδίων στα οποία βασίστηκε, δηλαδή ποιοι, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Παυλόπουλος, ο κύριος Φορτσάκης, δηλαδή πρώην βουλευτές, υπουργοί και πολιτιακοί άρχοντες που έχουν χτίσει όλη την σκάλα
αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το αντισυνταγματικό φορολογικό νομοσχέδιο. Και όταν στη σχετική εκδήλωση εγώ προσήλθα και ζήτησα το λόγο, δεν μου έδωσε ο λόγος. Αυτά είναι πολύ ανησυχητικά να συμβαίνουν και πρέπει οι δικηγόροι σίγουρα να ξέρουν με ποιους όρους εκπροσωπούνται. Το λέω με πολύ μεγάλη συνέστηση τη σοβαρότητα αυτού που συμβαίνει, διότι, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία σχετική ούτε εξουσιοδότηση ούτε ενημέρωση στους δικηγόρους. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, σε κάθε περίπτωση. Και αυτό που λέω φυσικά δεν αφορά εσάς, αφορά αυτό το οποίο αποκαλύψατε και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Θέλετε λίγο μια ενημέρωση εδώ, για να δείτε ότι τίποτα δεν έχει γίνει εγκρυπτό. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή μπορώ. Βεβαίως. Ναι, δείτε λίγο. Αυτή η συζήτηση της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων με το Υπουργείο γινόταν και με το προκάτοχό μου, προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Λοιπόν, τον Οκτώβριο του 22 έφτασαν σε μία συμφωνία προκειμένου να διορθωθεί η διάταξη όπως είχε ψηφιστεί. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, τον προκάτοχο συνοείται τον κύριο Τσιάρα και είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Λοιπόν, και όταν κατέληξαν σε μία συνεννόηση τότε, η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων εξέδωσε την εξής ανακοίνωση. Αυτό είναι Οκτώβριος του 22. Σας τη διαβάζω. Η ολομέλεια θεωρεί βελτιωτική σε σχέση με την υφιστάμενη την προωθούμενη διάταξη για τροποποίηση του άρθρου 187 παράγραφος 6, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο δύναται να κρίνει με ειδική αιτιολογία για την ανασταλτική δύναμη της έφεσης σε περίπτωση καταδίκης για το πλημέλημα της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και για τα συναφή πλημελήματα ή κακουργήματα που επισύρουν πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινής. Η Συντονιστική Επιτροπή θα εισηγηθεί σχετικά στην ολομέλεια, η οποία θα συγκληθεί εκτάκτως το αμέσως προσεχές διάστημα. Αυτό που φέρνουμε δηλαδή τώρα εδώ, αυτό που φέρνουμε είναι αυτό που ανακοίνωσε η ολομέλεια τον Οκτώβριο του 22. Άρα δεν έγινε τίποτα εγκρυπτό. Έχει ανακοινωθεί. Είναι ακριβώς η διατύπωση που η ολομέλεια στην ανακοίνωσή της βάζει. Ακριβώς. Να, εδώ είναι δημοσιευμένη. Αυτό που σας διάβασα είναι η ανακοίνωση της ολομέλειας. Δεν θα μπορούσα ποτέ να έρθω στο σώμα και να πω κάτι που δεν ισχύει. Δεν γίνεται αυτό. Αυτή λοιπόν η ανακοίνωση που σας διαβάζω, που είναι η ανακοίνωση της ολομέλειας του Οκτωβρίου, είναι ακριβώς η αποτύπωση του άρθρου που εισηγούμαστε. Κύριε Υπουργέ, μας είπατε ότι σας δώσαν ένα χαρτί σε εσάς. Ναι, όχι είναι το 22. Είναι αυτό που σας διάβασα και το οποίο από τότε δεν είχε εισαχθεί στη Βουλή να ψηφιστεί. Αυτό δηλαδή που συμφωνήθηκε τότε δεν είχε εισαχθεί. Με αποτέλεσμα η αποχή να συνεχίζεται. Όμως αυτό που έφερα εγώ τώρα είναι η ακριβή συμφωνία όπως την αποτύπωσε η ολομέλεια που σας διάβασα. Δεν έχω φύγει ούτε ακόμα από την ανακοίνωση της ολομέλειας. Κατά συνέπεια, παρακαλώ να δεχτείτε αυτά που σας είπα, διότι εδώ είναι το κείμενο, δεν αλλάζει. Έτσι. Κύριε Υπουργέ, να διευκρινίσουμε λοιπόν, τελικώς έχει γίνει συμφωνία με εσάς ή βασιστήκατε σε συμφωνία με τον κύριο Τσιάρα? Δείτε λίγο. Σε μένα ήρθε ως μία εκκρεμότητα. Ως μία εκκρεμότητα. Μία συμφωνία που είχε γίνει, μία συνεννόηση που είχε γίνει θεσμικά και η οποία δεν προχώρησε παρά τη ρητή διατύπωση. Αυτό λοιπόν που συμφωνήθηκε και το οποίο ανακοίνωσε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων ως συμφωνία και λόγο εισήγησης για τη λύση της αποχής είναι ακριβώς η διατύπωση που έχω φέρει στη Βουλή. Ακριβώς αυτή. Δεν έχω μετακινηθεί ούτε ακόμα. Γι' αυτό σας λέω, δεν έγινε τίποτα περίεργο εδώ. Κύριε Υπουργέ, έγινε κάτι θεσμικά σωστό. Κύριε Υπουργέ, εγώ η αλήθεια είναι ότι τώρα έχω κάπως μπερδευτεί. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία πάντως είναι ότι για συμφωνία της ολομέλειας σε παρόντα χρόνο και
ενώ μένεται η αποχή των δικηγόρων, δεν έχει υπάρξει ενημέρωση από πλευράς της Ολομέλειας. Από εκεί και πέρα θα το ερευνήσουμε. Μας είπατε δύο πράγματα που μπορεί και να μεθερμινευθούν. Εν πάση περιπτώσει όμως, η δική μας θέση είναι πρώτον ότι δεν πρέπει να γίνει νομοθέτηση με τέτοια πίεση. Δεύτερον, ότι πρέπει δεδομένης της πρόθεσής σας, όπως την εκφράσατε, να κάνετε αλλαγές που δεν τις έχετε ακόμη καταθέσει, να δοθεί ο χρόνος αυτές τις αλλαγές να τις επεξεργαστεί η Επιτροπή. Θα ήθελα περαιτέρω, επειδή αναφερθήκατε στο ζήτημα της έμφυλης βίας και των διατάξεων για την ενδοοικογενειακή βία, να πω ότι ήταν πάρα πολύ σαφείς οι εκπρόσωποι των φορέων που ήρθαν και έχουν στείλει και πολύ πλούσιο υλικό σε σχέση με το γιατί δεν είναι ενδεδειγμένες αυτές οι ρυθμίσεις. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις που σας το είπανε ότι είναι και πολύ προσβλητικές. Δηλαδή η διάταξη που λέει ότι αν δολοφονηθεί μια γυναίκα να προσληφθεί το παιδί της ή ο γονιός της σε θέση καθαριστή, καθαρίστρια σε ένα δήμο, είναι μια διάταξη που όποιος τη συνέλαβε έκανε λάθος. Δεν θέλω να μπω σε περαιτέρω ανάλυση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες είναι εξόχως ασαφείς, όπως η διάταξη περί ψυχολογικής βίας στα παιδιά, χωρίς να υπάρχει ούτε διάταξη περί σεξουαλικής βίας, χωρίς να υπάρχουν άλλες πρόνοιες. Υπάρχουν πάρα πολλά που είναι πολύ σημαντικό να συζητηθούν και να εμπλουτιστούν και να προβλεφθούν, ιδίως σε σχέση... είναι ο κύριος Κυριαζίδης που παρασύρει και εκπροσώπους άλλων κομμάτων στην συζητητική. Λοιπόν, εσείς παρασύρεστε. Ούτε εσείς να μιλήσουμε σε άλλο. Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Τον έχω διακόψει το χρόνο, βλέπετε. Γιατί έγινε όλος αυτός ο διάλογος με τον κύριο Υπουργό, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην γίνουν άλλα στραβοπατήματα στον τομέα της έμφυλης βίας. Είναι πολύ σημαντικό να προβλεφθεί η γυναικοκτονία. Εμείς θα σας καταθέσουμε και σχετική πρόταση, αλλά όλα αυτά δεν μπορεί να γίνονται σε τέτοιες ασφικτικές συνθήκες παραβίασης και του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος. Εμείς λοιπόν πρώτον θέτουμε το ζήτημα της πρόβλεψης πέμπτης συνεδρίασης όπως και ο κανονισμός προβλέπει. Δεύτερον, συζήτηση σε συνθήκες νυφαλιότητας, διότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως κατεπήγον για αυτά που τώρα συζητάμε. Είναι ένα νομοσχέδιο που αναμένεται εδώ και μήνες. Κατατέθηκε πριν από 11 μέρες, Σάββατο ξημερώματα, 1 παρά 20. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστούμε και καταλαβαίνω και από τον κύριο Υπουργό ότι δεν έχει αυτή τη διάθεση. Κάπως αισθάνεται εγκλωβισμένος σε μια συνθήκη που έχει μπει από την κυβέρνηση, από τον κύριο Τασούλα, δεν καταλαβαίνω από πού. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν προσήκει, επειδή μιλάμε για ποινικές διατάξεις, για διατάξεις που εισάγουν για πρώτη φορά ένομες καταστάσεις που δεν έχουν ποτέ προβλεφθεί ούτε επιλεγεί από τον Έλληνα νομοθέτη, όπως είναι η ευθύνη νομικών προσώπων στην ποινική διαδικασία. Αυτά δεν είναι πράγματα που είναι σωστό να συζητιούνται με αυτόν τον τρόπο και επαναλαμβάνω, εμείς θέτουμε το ζήτημα της νυφάλιας συζήτησης κατά τον κανονισμό και παρακαλούμε να τοποθετηθούν όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω μόνο... Ένα λεπτό. Από όσο γνωρίζω και από όσο έχω δει για τα πρακτικά, στην πρώτη συνεδρίαση του σώματος έχει τεθεί το ζήτημα. Το σώμα έχει λάβει μια απόφαση, υπάρχει στα πρακτικά και ναι, το θέτω εκ νέου, κύριε Πρόεδρε, το θέτω σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό, είναι το ίδιο σώμα ακριβώς. Εμείς είναι άλλη συνθήκη όμως. Τέθηκε το ζήτημα και είναι εκπεφρασμένη η άποψη είναι άλλη και των εισηγητών και των κομμάτων. Παρ' όλα αυτά, έτσι, εγώ. Ας πάρουν την ευθύνη τους, ας τοποθετηθούν. Η άποψή μου είναι ότι έχει τεθεί. Αν παρ' όλα αυτά κάποιος διαφοροποιείται από τη χθεσινή του θέση την προθεσινή, εννοείται. Να δώσω το λόγο. Αν όμως δεν, νομίζω ότι